θα εγγραφούν σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι 60 ώρες πριν την εκλογική διαδικασία. Είναι κάτι βέβαια από το οποίο η ίδια η Λέσχη θα καθορίσει και βάσει καταστατικού θα ανακοινώσει στον κόσμο τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Αν μέχρι πότε μάλλον δέχεται νέες εγγραφές και μέχρι πότε δέχεται να τακτοποιηθεί οικονομικά ένα μέλος για την τρέχουσα σεζόν. Ταυτόχρονα ξεκινάει η σχεδίαση νέου πλάνου για την ομάδα του Άρη. Ναι, η αλήθεια είναι ακόμα και με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ο Σάκης Σιόλης έβαλε την ομάδα σε μια διαδικασία αξιολόγησης. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να το πω πολύ απλά, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ότι η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι, πληροφορίες λένε, μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου. Μέχρι εκεί θα τραβήξουν οι προπονήσεις και μετά ακολούθως θα γίνουν τα πλάνα, επί χάρτου αρχικά, και έπειτα θα υλοποιηθούν, γιατί πρέπει να αναδειχθεί νέο διοικητικό συμβούλιο. Τώρα, τι έχει κάνει ο Σάκης Σιόλης? Μπαίνει στη διαδικασία να αξιολογήσει το υπάρχον ρόστερ. Γίνονται κάποια φιλικά και μέσα από τις προπονήσεις, δεν αφήνει τους παίκτες να χαλαρώσουν. Θέλει να δει κάποια πράγματα για να βγάλει και την σχετική του λίστα και να κάνει τις απαραίτητες εισηγήσεις στο νέο διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν κάνω λάθος, μετά τις διακοπές του Πάσχα θα υπάρξει έτσι και μια νέα επαφή με το παρόν σχήμα και τους ανθρώπους που βρίσκονται στην διοίκηση για να ενημερώσει και να ενημερωθούν οι ίδιοι και να κάνουν και κάποιες απαραίτητες ενέργειες, όπως για παράδειγμα να κλείσουν κάποια προπονητικά κέντρα. Οι ημερομηνίες πάνω κάτω τις έχει βάλει το τεχνικό επιτελείο κάτω. Ξέρει πότε περίπου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Δικές μας πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα γίνει το πρώτο στάδιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στο δεύτερο μισό του μήνα Ιουλίου η ομάδα θα πάει στο Καρπενήσι και μετά μάλλον στο Ζέφελτ το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, όπου θα είναι και ο Ολυμπιακός και Φενέρ Μπαχτσέ. Σας δίνουμε και την είδηση. Λοιπόν, ότι ο Ολυμπιακός θα είναι, δεν ξέρω αν το έχουν ανακοινώσει οι Ερυθρόλευκοι, αλλά εκείνο το διάστημα θα είναι και ο Ολυμπιακός. Θα γίνουν και κάποια φιλικά και στο Καρπενήσι και στο Ζέφελτ, αλλά ακόμα δεν έχει κλείσει τίποτα. Όλα αυτά είναι ακόμα σε εμβριακό στάδιο. Ενδεχομένως μετά το Πάσχα να κλείσουν και να ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες και οι τόποι διεξαγωγής. Από ό,τι καταλαβαίνετε, σιγά σιγά αναπτύσσεται ο σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο, αλλά αυτό που εντριγκάρει περισσότερο είναι οι μεταγραφές. Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν. Και κάποιες πληροφορίες που έχουμε για παιδιά από ακαδημίες, από τις ακαδημίες του Άρη, κάτω των 20, που θα ενσωματωθούν με την ομάδα, 3 ή 4, ισχύει κάτι τέτοιο? Κοίταξε, επειδή η συγκεκριμένη ομάδα, η δεύτερη ομάδα, φέτος είναι πρωταθλήτρια. Αν μη τι άλλο, αυτό αποδεικνύει ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και είναι η δουλειά η οποία έχει ξεκινήσει τα 4 τελευταία χρόνια, θα πω εγώ, που την παρακολουθώ και τη ζω. Αυτοί οι παίκτες έχουν ανέβει από την κάτω των 18 όπως ήταν παλιότερα. Τώρα έχει γίνει ΚΑΠΑ 17, έχουν πάει όλοι μαζί στην ΚΑΠΑ 20. Πέρυσι ήταν ΚΑΠΑ 21. Έχουν κάνει ένα δυνατό και αξιόμαχο σύνολο και σίγουρα κάποιοι έχουν ξεχωρίσει. Ήδη 5 μέλη, βασικά μέλη αυτής της ομάδας έχουν γίνει και στελέχη του ρόστερ της μεγάλης ομάδας. Έχουν υπογράψει τα επαγγελματικά τους συμβόλαια. Οι πληροφορίες όντως λένε ότι θα προωθηθούν και άλλοι. Παρακολουθούνται στενά από τον Σάκη Τσιόλη και τους συνεργάτες του. Αλλά επειδή είναι ιδιαίτερη η θέση αυτών των παιδιών, δεν θα ήθελα να μπούμε στη διαδικασία να αποκαλύψουμε κάποια ονόματα ή ποιες είναι οι σκέψεις του προπονητή. Θεωρώ ότι όλα θα ξεκινήσουν από την αξιολόγηση του υπάρχοντος ρόστερ, όπως είπα και πριν. Δηλαδή το τι μέλη γενέστε με τον Καστίγιο, ο οποίος έχει αρκετές πιθανότητες να παραμείνει. Αυτό θα είναι βέβαια και απόρρια των διαπραγματεύσεων που θα έχει η διοίκηση με την Σαχτάρ του Ντόνετσκ που έχει τα δικαιώματά του. Με τον Μπομπαντίγια, όπου υπάρχει θέμα με την οτροπία και τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή για την αγωνιστική του αξία, κανείς δεν μπορεί να πει το οτιδήποτε. Για τον Ντανίλο Περέιρα και το ρόλο τον οποίο θα έχει, αν θα έχει, τη νέα αγωνιστική περίοδο, γιατί είναι δανεικός, αν θα ανανεωθεί ο δανεισμός του ή οτιδήποτε άλλο. Για Ρονάλντο και Χουάνμα που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, είναι οι δύο μόνο που τελειώνουν τα συμβόλαια. Και φυσικά για τους νέους, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνεται και ο κόσμος, θα πρέπει να γίνει ένα ρόστερ 23-25 ποδοσφαιριστών που θα πάει και στην προετοιμασία και με αυτό θα πορευτεί ο Άρης και τη νέα σεζόν. Ωραία λοιπόν, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Τίποτα, εγώ από την πλευρά μου θέλω να ευχηθώ καλό Πάσχα σε όλους, καλή Ανάσταση. Είναι μέρες όπου πρέπει όλοι να ηρεμήσουμε, να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα
και από εκεί πέρα από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε σίγουρα αρκετές εξελίξεις. Όπως αναφέραμε στον Άρη, αρκετά πράγματα εν ώψη Γενικής Συνέλευσης και εκλογής σε νέο Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και ο αγωνιστικός σχεδιασμός επιτάπητος. Να κλείσω με αυτό. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν και καλή Ανάσταση. Να σου ευχηθούμε και εμείς χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, να περάσει όμορφα οικογενειακά. Θα σε έχουμε εδώ και την άλλη εβδομάδα να μας μιλήσει για τις εξελίξεις. Σε δεσμεύω στον αέρα, οπότε δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 107,4 και να το λέτε, Λίμπερο. Εκεί ναι. Θα ακούμε. Στο Λίμπερο, στα γεγονότα, 11 με 1. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στις αθλητικές εγκαταστάσεις Μπέμπιδες 2000 Sport Center με τον κύριο Παναγιώτη Κερμανίδη, έναν ποδοσφαιρά άνθρωπο, χρόνια στο ποδόσφαιρο. Τι έχετε φτιάξει εδώ, για πείτε μας. Ναι, σε αυτό το χώρο που μας βρήκατε, δουλεύουμε 10 χρόνια. Συμπληρώσαμε φέτος 10 χρόνια με ηλικίες από 5 έως 15 ετών παιδάκια. Δουλεύουμε με πολύ όρεξη, 8 προπονητές. Και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και να καλλιεργήσουμε ένα ποδοσφαιρικό πνεύμα αθλητές και γιατί όχι και επαγγελματίες μελλοντικούς μέσα από την Ακαδημία μας. Τι ηλικίες φιλοξενείτε εδώ? Ναι, όπως σας είπα, είναι από τα πιο μικρά που είναι 5 ετών, είναι τα πρώτα βήματά τους, οι πρώτες επαφές με την μπάλα και φτάνουμε μέχρι 15-16 ετών, όπου είναι το τελευταίο στάδιο που πια θεωρούμε ότι τα παιδιά πρέπει να βρουν την τύχη τους και να συνεχίσουν την καριέρα τους κάπου αλλού. Είχατε σήμερα κάποια διοργάνωση. Για πείτε μας. Ναι. Συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα της Ένωσης, που είναι ένα από τα πιο δυνατά στην Ελλάδα, σε όλες τις κατηγορίες. Και έτσι φτάνουμε τώρα αυτό το μήνα να παίζονται τα τελικά play-off, όπως τα λέμε. Σήμερα έτυχε να παίζουμε με τον ΠΑΟΚ στην κατηγορία παιδών, όπου έγινε ένα εξαιρετικό παιχνίδι και θεώρησα ότι αυτό το παιχνίδι έπρεπε να είναι ο τελικός. Δυστυχώς δεν ήταν ο τελικός, ήταν ένα παιχνίδι προκριματικό, όπου ευτυχήσαμε η Ακαδημία μας να προκριθεί στα πέναλτι σε ένα πολύ εξαιρετικό παιχνίδι και μπήκαμε μέσα στους 4. Εύχομαι να βρεθούμε στο τελικό. Μάλιστα. Κάνετε μια πολύ σημαντική δουλειά. Φαντάζομαι ότι όλοι οι προπονητές δίνουν το καλύτερο, το 100%. Ναι, σίγουρα. Θέλει πολύ προσοχή στις μικρές ηλικίες, όπου πρέπει να είναι εξειδικευμένοι προπονητές, προπονητές με διπλώματα UEFA, προπονητές και με εμπειρία, αλλά και νέους και γυμναστές. Νομίζω ότι το διαθέτουμε αυτό εδώ στην Ακαδημία μας. Συνεχίζουμε έτσι αθόρυβα και με πολύ μεγάλη διάθεση να δείξουμε και να διδάξουμε τα μυστικά της μπάλας, του ποδοσφαίρου στα παιδάκια. Εσείς τα γνωρίζετε καλά στα μυστικά. Πιστεύω. Τα τόσα χρόνια που, δηλαδή από τότε που ξέρω τον εαυτό μου, είμαι μέσα στα γήπεδα και μεγάλωσα μέσα στα γήπεδα, η εμπειρία μου νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη και με τους νέους προπονητές που έχω, αλλά και στα παιδιά να διδάξω και εγώ προσωπικά κάποια πράγματα τα οποία τα χρειάζεται το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Προς το παρόν θα σας ευχαριστήσουμε, γιατί θα συνεχίσουμε με καινούργια, παλιά, θα τα θυμηθούμε όλα. Θα δείτε κάποια πλάνα από τις ακαδημίες με τα παιδιά να προπονούνται και σε λίγο θα είμαστε πάλι κοντά σας. Κύριε Φιλντίση, ο κύριος Φιλντίση Παρασκευάς έχει στην Ακαδημία εδώ Μπέμπιδες 2000, το γιο σας. Τι σας έφερε σε αυτήν την Ακαδημία? Οι γνωριμίες που μάθαμε για την Ακαδημία, αυτό μας έφερε. Εμπιστευτήκατε τα παιδιά, θεωρείτε ότι το προπονητικό team δίνει το 100%. Καταρχήν, η φήμη της Ακαδημίας, τίποτα άλλο. Υπάρχει εδώ ένας ποδοσφαιράνθρωπος χρόνων, ο κύριος Κερμανίδης. Με λόγο του ΠΑΟΚ, γι' αυτό τον φέραμε. Οι ακαδημίες έχουν επιτυχίες. Πολλές, πάρα πολλές.
Γι' αυτό είναι και το παιδί μας είναι 4ο χρόνο φέτος και γι' αυτό τον αφήνουμε. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις δηλαδή για να μεταπηδήσουν σε μια μεγαλύτερη ομάδα και να κάνουν μια καριέρα. Έτσι? Έμαθε ο γιος μας εδώ, έμαθε ποδόσφαιρο. Η μπάλα ήταν τετράγωνη πριν έρθει. Και τώρα έμαθε ότι τι είναι μπάλα. Συνεχίζοντας με δηλώσεις από γονείς οι οποίοι έχουν τα παιδιά τους στην ακαδημία αυτή, κύριε Πέπα, ο γιος σας και εσάς βρίσκεται στην ακαδημία. Σε ποια κατηγορία βρίσκεται? Των 2000. Είναι μικρούλης. Ναι. Τι σας έφερε εδώ σε αυτήν την ακαδημία? Εμένα προσωπικά από γνωστό μου έμαθα ότι υπάρχει αυτή η ακαδημία, δεν την ήξερα. Ούτως ή άλλως ο γιος μου ήταν πολύ μικρός τότε. Και όταν ήρθα μια πρώτη φορά, με έκανε εντύπωση του. Όχι μόνο ο κύριος Κερμανίδης, αλλά και το προπονητικό team, το παιδαγωγικό τους επίπεδο, πολύ παιδαγωγικό. Πολύ σημαντικό σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες. Βλέπω οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ καλές. Τέλειες, τέλειες. Και έχουμε μια πάρα πολύ καλή έτσι, ροή. Στέκονται περισσότερο στις επιτυχίες ή στην εκμάθηση τεχνικής και συμπεριφοράς και αγάπης προς το ποδόσφαιρο? Ο γιος μου είναι πολύ μικρός ακόμη, δεν έχει αρχίσει να παίζει σε... Φιλικά μόνο φαντάζομαι. Ούτε πρωτάθλημα, αλλά δεν έχουν σημασία, ούτε εγώ δίνω σημασία. Αν και έχει πολύ μεγάλη επιτυχία η ομάδα, έχει πάρα πολλές νίκες, καμιά 3-4 ήττες. Αλλά το θέμα είναι ότι περνάει πολύ καλά εδώ. Και το καλοκαίρι τους στείλανε κάπου για προετοιμασία διακοπές, ελαιώνες, δεν θυμάμαι καλά, στην Πιερία. Και όταν γύρισε, με είπα ότι πέρασαν πάρα πολύ. Διαμορφώνουν δηλαδή και χαρακτήρα και προσωπικότητα, περνάνε όμορφα το χρόνο τους, δημιουργικά. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και το επίπεδο των παιδιών, έχω καταλάβει από το παιδαγωγικό στοιχείο που έχουν οι προπονητές, γιατί ο κύριος Κερμανίδης δεν κάθεται όλη μέρα μαζί τους, οι προπονητές είναι μαζί τους, είναι μεταξύ τους, μιλάνε όμορφα. Δεν λένε, ας πούμε, ο ποδοσφαιριστής έχει ένα επίπεδο, ας πούμε, δεν βρίζονται, δεν μιλάνε πολύ όμορφα μεταξύ τους. Και φίλοι, βρισκόμαστε με την Μαρία Θαμιλονίδου. Μπράβο, την μία συνεργάτη του κυρίου Κερμανίδη. Είναι ιδιοκτήτρια του χώρου στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Μπέμπιδες 2000, όμως είναι και αθλήτρια. Πρώην αθλήτρια, σωστά. Mm-hmm. Για πείτε μας μερικά πράγματα. Με τι ασχοληθήκατε? Ήμουν πρωταθλήτρια στο τζούντο και έχω τελειώσει τα ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης. Είμαστε και συνάδελφοι, λοιπόν. Mm-hmm. Χρόνια, πάρα πολλά χρόνια ήσασταν αθλήτρια. Αρκετά, ναι. Έκανα πρωταθλητισμό στη Θεσσαλονίκη. Μετά πέρασα στα ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης και τελείωσα εδώ. Δεν ασχοληθήκατε όμως με τις υποδομές του αθλήματος με το οποίο αγαπήσατε και ασχοληθήκατε? Δεν ασχολήθηκα γιατί έτυχε το αντικείμενο αυτό του ποδοσφαίρου, ασχολήθηκα επαγγελματικά με αυτό και έκανα αυτή την επιχείρηση στο χώρο που ήταν ιδιόκτητος. Με τον κύριο Κερμανίδη πώς και συνεργαστήκατε? Ήταν πολύ τυχαία η συνεργασία μας. Γνωριστήκαμε πριν από περίπου 12 χρόνια και συνεργαζόμαστε ακόμα μέχρι σήμερα. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση και η συνεργασία αυτή συνεχίζεται. Βλέπω ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι, οι γονείς, εσείς, ο κύριος Κερμανίδης. Είναι πάρα πολύ όμορφος ο χώρος, πολύ σωστές υποδομές. Έχετε αρκετό κόσμο από ό,τι βλέπω. Ναι, προσπαθούμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο να προσφέρουμε στα παιδάκια. Θα θέλετε να ασχοληθείτε με το επάγγελμά σας καθόλου, αν σας δοθεί ευκαιρία, με κάποιο τρόπο? Ποτέ δεν λέει κανείς όχι, δεν ξέρουμε, μπορεί και να συμβεί κατά κάποιο τρόπο να τύχει κάποιο είδους, ας πούμε, επαγγελματική ενασχόληση με το αντικείμενο. Ναι. Εμείς σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη φιλοξενία, μας παρήχαν τα πάντα, ό,τι χρειαστήκαμε. Να συνεχίσετε να έχετε καλή επιτυχία σε όλο αυτό που κάνετε, ο κόσμος να ανταποκριθεί σε όλη αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει καταρτισμένο προσωπικό, προπονητές που αγαπούν πολύ πραγματικά αυτό που κάνουν.
και αυτοί που είναι πίσω από αυτό το στηρίζουν πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς.